αφορμή την σημερινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δημουχείου, πραγματοποίησαμε έτσι μια δράση ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι πολύ σημαντικό κάπως όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το θέμα. Για την ελληνική αστυνομία είναι ένα θέμα υψής σημασίας, στρατηγικής σημασίας και είναι μία από τις προτεραιότητες της η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Έχει ιδρύσει και λειτουργεί σε όλη την επικράτεια γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, όπως λειτουργεί και στην αστυνομία της Χίου. Και καλούμε όλους τους πολίτες που λαμβάνουν γνώση, που είναι θύματα αυτού του φαινομένου, να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μας και είμαστε εκεί με εξειδικευμένο προσωπικό για να βοηθήσουμε. Και στοιχείο έχουμε την αύξηση αυτή που βλέπουμε που πανελλαδικά. Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς, ναι. Οπότε έρχεται ο κόσμος, οι γυναίκες, οι άνδρες μιλάνε. Ο κόσμος έρχεται, αλλά δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που ακόμα και σήμερα δυστυχώς υποκαταγράφεται. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε έτσι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό να έρχεται να καταγγέλει, γιατί πραγματικά η ελληνική αστυνομία είναι εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να βοηθήσουμε τους πολίτες σε αυτά τα δύσκολα περιστατικά που αντιμετωπίζουν. Που είναι βέβαια ένα πολύπλευρο φαινόμενο, έτσι δεν αφορά μόνο την ελληνική αστυνομία, αλλά από το δικό μας μετερίζει ό,τι μπορούμε καλύτερο, έτσι κάνουμε. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου. Δώσαμε φυλάδια στις γυναίκες που επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα βίας και όχι μόνο. Ως μια σήμερα, έτσι, ημέρα που είναι σήμερα η 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας. Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να ενημερώνεται, θέλει να ενημερώνεται, θέλει να μαθαίνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μια δωρεάν υπηρεσία του Δήμου Χίου. Στελεχωνόμαστε από 4 ειδικότητες. Υπάρχει ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, νομικός και σύμβουλος υποδοχής κοινωνιολόγος. Στο κέντρο συμβουλευτικής μπορεί να έρθει οποιαδήποτε γυναίκα, είναι άνω των 18 ετών και δεν αντιμετωπίζει μόνο προβλήματα έτσι, βίας, αλλά μπορεί να ψάχνει για εργασία, να είναι άνευ, να είναι μονογονείας, να είναι αμαία, μετανάστες και προσφύγησες επίσης δεχόμαστε. Και οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Οπότε όποιος θέλει να έτσι, έχει ανάγκη να μιλήσει για το θέμα που τον απασχολεί, μπορεί να απευθυνθεί.